Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και παίζω κλαρίνο από την εποχή που αυτό ήταν ψηλότερο από εμένα. Μου αρέσουν πολύ τα πνευστά, γι' αυτό παίζω και φλογέρα και φυσαρμόνικα. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε μια θρησκευτική γιορτή στο Αγρίδι. Έχω κρατήσει και το πράσινο μπλουζάκι που φορούσα εκεί. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να επισκευάζω και μηχανάκια φίλων. Εγώ όμως ήρθα από την Άρτα για να παίξω κλαρίνο. Λοιπόν, θες να ανοίξεις το μαγικό βαλιτσάκι? Ναι. Για να δω. Για να δω. Κοίτα εδώ, πες μου ποιος το χάρισε αυτό, στο αγόρασε, τι έγινε, πού το βρήκες το όργανο αυτό? Αυτό μου το αγόρασε ο μπαμπάς και είχαμε πάει στη Λάρισα για να το βρούμε, το συγκεκριμένο όργανο. Φαντάζομαι ενθουσιασμός. Ναι. Στο Zenith. Στο Zenith, μεγάλος ενθουσιασμός. Πες μου τι θα παίξεις. Το Air Child του Θανάση Βασιλόπουλου. Για πώς ήρθε το Air Child τώρα εσένα? Μου ήρθε επειδή ακούω το Θανάση Βασιλόπουλο και είναι μέσα στους καλύτερους καλλιτέχνες. Είναι. Α, το θαυμάζει, Μεγάλος θαυμασμός, μέγας θαυμασμός, ας πούμε, στον Θανάση. Θα φροντίσω κάποια στιγμή, αν τα καταφέρω, να τον φέρω στην εκπομπή και να σου τον γνωρίσω. Πάμε να παίξουμε το πρώτο κομμάτι του. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Το ότι είναι παιδάκι και ότι αγαπάει ένα μουσικό όργανο πολύ σπάνιο να το επιλέγουν παιδιά, το κλαρίνο. Και κατά δεύτερον, είναι αυτοδίδακτος. Η περιοχή μας έχει δημοτικά ακούσματα. Δηλαδή, όλα τα μεγάλα κλαρίνα, ας πούμε, και οι τραγουδιστές περάσανε από Άρτα και από Πρέβεζα. Οπότε το έζησε, έτσι, ναι, το έμαθε. Το έζησε, ας πούμε, και επειδή και εμείς ακούγαμε παραδοσιακή δημοτική μουσική, το έχει βίωμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να γράψουμε. Μαμά, μπαμπά, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Πλάκα μου κάνει. Όταν είδα τον Δημήτρη, το μόνο που σκέφτηκα είναι να φωνάξω τον Θανάση Βασιλόπουλο να τον γνωρίσει. Όταν λέω ο Δημήτρης μου πρώτη, ο αγαπημένος του είναι ο Θανάσης, λέω τελείωσε. Θα την κάνουμε την έκπληξη. Δεν το ξέρει ο Δημήτρης. Είχα μείνει άφωνος, αλλά ευτυχώς εντάξει έπαιζα κλαρίνο τουλάχιστον, να μην σταματήσω. Μου θύμισε τον εαυτό μου, γιατί και εγώ ξεκίνησα από 5 χρονών. Ο τρόπος που έπαιζε, αυτή η σεμνότητα, αυτή η αγάπη που δείχνει στο όργανο, το σεβασμό. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Μεγάλη συγκίνηση. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο συγκινημένος από τους δύο. Εγώ. Γιατί εγώ. Εσύ, αγοράκι μου, καλό. Δεν νομίζω. Δεν παίζεται. Καταρχήν, πέρα απ' όλα, έχεις μπεμόλ κλαρίνο και εγώ παίζω μελά. Αυτός παίζει πιο δύσκολα. Παίζει πιο δύσκολα. Ναι, παίζει στα μαύρα. Μου έλεγε μέσα πόσο σε θαυμάζει και πόσο θα ήθελε να σε γνωρίσει. Καταρχήν, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή και πραγματικά... Δεν έχω λόγια.
Έχει φοβερή ψυχή. Και πώς δεν έχει. Έχει φοβερή ψυχή. Και αυτό βγαίνει και στο παίξιμό του. Είναι απίστευτος. Και παιδάκι το οποίο δεν είναι. Υπέροχος. Πόσα χρόνια κάνεις μουσική, αγάπη μου? Από 4 ξεκίνησα με φλογιάρα. Α, ναι. Ναι. Μόνος σου, με δάσκαλο, πώς? Μόνος μου. Μπράβο, και εγώ μόνος μου ξεκίνησα. Βασικά. Α, και άλλα κοινά. Θα πάρω μέσα τον κύριο Βασιλόπουλο να καθίσουμε. Ναι. Ε? Γιατί θέλει να παίξει και ένα άλλο κομμάτι ο Δημήτρης. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε και θα τον μιλήσουμε μαζί παρέα σε λίγο. Δεν έχω πολλά λόγια να πω. Βασικά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να λέμε πολλά, αλλά ό,τι έχουμε να πούμε να το λέμε με τη μουσική. Είναι πιο ωραίο αυτό. Ωπα, αγόρι μου. Ήθελε να σου παίξει τον ήλιο, τι να κάνω. Ήθελε να παίξει παραδοσιακό. Κούρδης μου αρέσει η Θανάση. Είναι απίστευτο. Να τη βγάζει άρτα. Άρτα τα διαμάτια. Πάμε. Τώρα θέλω να βγω έξω να χορέψω. Ακούω ότι χρησιμοποιεί λίγες νότες και μου δίνει όλο το κομμάτι. Πάμε μέσα. Καινούριο αίμα. Με συγκίνησε πάρα πολύ, ειλικρινά, και αυτό είναι μια ελπίδα για το παραδοσιακό τραγούδι μας, για το ελληνικό τραγούδι. Πραγματικά αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αγαπήσουμε όλοι, γιατί είναι η νέα Ελλάδα, η νέα Ελλάδα. Τι αίμα είναι αυτό, παιδιά, ε! Βράζει αυτό το αίμα. Να σε φιλήσω πάλι, γιατί... Μάκια. Ήρθαν οι μάγοι με τα δώρα. Εκτός από μάγος του Γκλαρίνου, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, σου έφερε και ένα δώρο, κορί μου. Δεύτερη έκπληξη. Αυτά είναι τα προσωπικά μου καλάμια. Αυτό είναι μέγενη, φασέτα. Είναι καινούργια για την μπουκαδούρα σου. Και αυτή είναι μια μπουκαδούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή θα είμαι δίπλα σου. Αυτό και είναι. Για πάντα. Μπράβο, κύριε Βασιλίδη. Είμαστε πολύ τυχεροί. Είναι υπέροχος, παιδιά. Είμαστε πολύ τυχεροί που είσαι μαζί μας. Αλήθεια, σκέφτομαι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος σήμερα, γιατί βρήκα ένα τόσο μικρό παιδί με τόση μεγάλη ψυχή. Το όνειρό μου είναι να γίνω ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, να φτάσω κοντά στο Θανάση, το Βασιλόπουλο, και να μπορέσω να μάθω και άλλους να παίζουν αυτό το όργανο για να γαλιάσει η ψυχή τους. Μητέρα, πείτε μου. Τι να πω, είναι ευαίσθητη η ψυχούλα, δηλαδή, και αυτός τώρα. Η μουσική είναι για μένα τα πάντα, δηλαδή δεν μπορώ να περάσει μέρα και να μην παίξω μουσική. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και παίζω κλαρίνο από την εποχή που αυτό ήταν ψηλότερο από εμένα. Μου αρέσουν πολύ τα πνευστά, γι' αυτό παίζω και φλογέρα και φυσαρμόνικα. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε μια θρησκευτική γιορτή στο Αγρίδι. Έχω κρατήσει και το πράσινο μπλουζάκι που φορούσα εκεί. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να επισκευάζω και μηχανάκια φίλων. Εγώ όμως ήρθα από την Άρτα για να παίξω κλαρίνο. Λοιπόν, θες να ανοίξεις το μαγικό βαλιτσάκι? Ναι. Για να δω.
Για να δω. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε. Μαμά, μπαμπά, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, έτοιμοι. Πλάκα μου κάνει. Όταν είδα τον Δημήτρη, το μόνο που σκέφτηκα είναι να φωνάξω τον Θανάση Βασιλόπουλο να τον γνωρίσει. Όταν λέω ο Δημήτρης μου, λέω ότι ο αγαπημένος του είναι ο Θανάσης, λέω τελείωσε. Θα την κάνουμε την έκπληξη. Δεν το ξέρει ο Δημήτρης. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, έπαιζε κλαρίνο τουλάχιστον, να μην σταματήσω. Μου θύμισε τον εαυτό μου. Κοίτα εδώ, πες μου ποιος το χαρίσε αυτό, το αγόρασε, τι έγινε, πού το βρήκες το όργανο αυτό. Αυτό μου το αγόρασε ο μπαμπάς. Και είχαμε πάει στη Λάρισα για να το βρούμε, το συγκεκριμένο όργανο. Φαντάζομαι ενθουσιασμός. Ναι, μεγάλο. Στο Zenith. Στο Zenith, μεγάλος ενθουσιασμός. Πες μου τι θα παίξεις. Το Art Shield του Θανάση Βασιλόπουλου. Για πώς σου ήρθε το Art Shield τώρα εσένα? Μου ήρθε επειδή ακούω το Θανάση Βασιλόπουλο και είναι μέσα στους καλύτερους καλλιτέχνες. Είναι, είναι. Α, το θαυμάζει, Μεγάλος θαυμασμός, μέγας θαυμασμός, ας πούμε, στον Θανάση. Θα φροντίσω κάποια στιγμή, αν τα καταφέρω, να τον φέρω στην εκπομπή και να σου τον γνωρίσω. Πάμε να παίξουμε το πρώτο κομμάτι του. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Το ότι είναι παιδάκι και ότι αγαπάει ένα μουσικό όργανο πολύ σπάνιο να το επιλέγουν παιδιά, το κλαρίνο. Και κατά δεύτερον, είναι αυτοδίδακτος. Η περιοχή μας έχει δημοτικά ακούσματα. Δηλαδή, όλα τα μεγάλα κλαρίνα, ας πούμε, και οι τραγουδιστές περάσανε από Άρτα και από Πρέβεζα. Οπότε το έζησε, έτσι, ναι, το έμαθε. Ναι, το έζησε, ας πούμε, και επειδή και εμείς ακούγαμε παραδοσιακή δημοτική μουσική, το έχει βίωμα. Λοιπόν, είναι... Μου έλεγε μέσα πόσο σε θαυμάζει και πόσο θα ήθελε να σε γνωρίσει. Ναι. Καταρχήν, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή και πραγματικά είμαι... Δεν έχω λόγια. Έχει φοβερή ψυχή. Πώς δεν έχει. Έχει φοβερή ψυχή. Και αυτό βγαίνει και στο παίξιμό του. Είναι απίστευτος. Και παιδάκι το οποίο δεν είναι... Υπέροχος. Πόσα χρόνια κάνεις μουσική, αγάπη μου? Από 4 ξεκίνησα με φλογέρα. Α, ναι. Ναι. Μόνος σου, με δάσκαλο, πώς? Μόνος μου. Μπράβο, και εγώ μόνος μου ξεκίνησα. Βασικά. Και άλλα κοινά. Θα πάρω μέσα τον κύριο Βασιλόπουλο να καθίσουμε. Γιατί θέλει να παίξει και ένα άλλο κομμάτι ο Δημήτρης. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε και θα τον μιλήσουμε μαζί παρέα σε λίγο. Δεν έχω πολλά λόγια να πω. Βασικά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να λέμε πολλά, αλλά ό,τι έχουμε να πούμε να το λέμε με τη μουσική. Είναι πιο ωραίο αυτό. Πάω, αγόρι μου. Ήθελε να σου παίξει τον ήλιο, τι να κάνω. Πάνε, για να πω, μα πω, ήθελε να παίξει παραδοσιακό. Γιατί και εγώ ξεκίνησα από 5 χρονών. Ο τρόπος που έπαιζε, αυτή η σεμνότητα, αυτή η αγάπη που δείχνει στο όργανο, το σεβασμό. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Μεγάλη συγκίνηση. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο συγκινημένος από τους δύο. Εγώ. Εσύ, αγοράκι μου, καλό. Δεν νομίζω. Δεν παίζεται. Καταρχήν, πέρα απ' όλα,
Έχει μπεμόλ κλαρίνο και εγώ παίζω μελά. Αυτό παίζει πιο δύσκολα. Παίζει πιο δύσκολα. Ναι, παίζει στα μαύρα.